Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη μαθήματος σε συμμαζωμένα συστήματα. Ας δούμε κάτι ενδιαφέρον που έχω ψάξει και έχω αποφασίσει να το παρουσιάσω. Ξέρετε τι έγινε το 1996? Το 1996, ο Michael Jackson είχε ξεκινήσει την περιοδία του για το History. Το 1996 δεν έμεινε στην ιστορία γιατί ξεκίνησε ο Michael Jackson την περιοδία του. Τουλάχιστον στους μηχανικούς έμεινε στην ιστορία για κάποιο άλλο γεγονός. Και αυτό που έγινε είναι μία καταστροφή 370 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια καταστροφή ενός πυράβλου. Ας δούμε όμως λίγο σχετικά με αυτή την καταστροφή πλάνα από εκείνη την στιγμή. Ariane 501 è il primo modello di una nuova famiglia di lanciatori per cui sono previsti 20 anni di attività. A tous de les deux. Attention pour des comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. Λοιπόν, μια καταστροφή η οποία οφείλεται, μπορούμε να πούμε, σε μια γραμμικώδικα, αλλά όχι μόνο σε μια γραμμικώδικα, γιατί υπήρξαν πολλοί παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή. Ας δούμε, λοιπόν, καταρχήν αυτή την γραμμή κώδικα και θα σας κάνω share αυτό το παράθυρο πάλι, το οποίο βρίσκεται στην οθόνη 1. Έτσι λοιπόν, η καταστροφή αυτή του, αυτού του διαστημικού οχήματος έγινε γιατί υπήρξε μια τέτοια γραμμή. Μια γραμμή που κώδικα, που όπως καταλαβαίνετε, μεταφέρει τα δεδομένα μιας μεταβλητής με casting σε μία άλλη μεταβλητή. Σε αυτή λοιπόν τη γραμμή κώδικα έγινε ένα λάθος και ας πάμε να εξετάσουμε το λάθος αυτό. Έτσι λοιπόν, θα δούμε για αυτό το λάθος που έγινε σε ένα ενσωματωμένο σύστημα πάνω στον πύραυλο που στοίχησε 370 εκατομμύρια δολάρια. Ας δούμε λοιπόν αυτό το λάθος. 37 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της πτήσης, μπουμ, 10 χρόνια και 7 λέτε, δισεκατομμύρια βέβαια δολάρια έγιναν σκόνη, γιατί δεν ήταν μόνο το όχημα, ήταν και τα χρόνια έρευνας που είχαν δαπανηθεί. Αυτό είχε συνέπεια 4 δορυφόροι που θα τοποθετούν στο διάστημα να καταστραφούν, όπως και το όχημα Ariane 5. Έτσι λοιπόν, μας μεταφέρει αυτό το άρθρο. Το Ariane 5 ήταν ένα ευρωπαϊκό όχημα βαρέως τύπου, δηλαδή που μετέφερε βαριά φορτία στο διάστημα, και τοποθετούσε δορυφόρους, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά δορυφόρων σε γεωστατική τροχιά ή σε χαμηλή τροχιά της Γης,
μπορείς να μεταφέρει 2-3 δορυφόρους έως και 8. Σχετικά με το project αυτό, είχε ξεκινήσει το 1984 μια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, την ESA, να σχεδιαστεί αυτό το πρόγραμμα, αυτή η πύραυλη που θα χρησιμοποιούν για τη μεταφορά. Το project αυτό στήχησε 7 δισεκατομμύρια δολάρια και είχαν συμμετοχή 10 χώρες της Ευρώπης. Αναφέρει και το 46% των χρημάτων ήταν από την Γαλλία. Και σχετικά με τον πύραυλο Ariane 5, είχε 52-53 μέτρα ύψος, διάμετρο 5,4 μέτρα και 775-780 τόνους. Υγρό καύσιμο, ο βασικός κινητήρας, Vulcan, και είχε 2 βοηθητικούς κινητήρες επιτάχυσης. Έγινε μια έκρηξη σε ύψος 4 χιλιόμετρων και τα αποτελέσματα αυτής της έκρηξης, τα διαστημικά πια σκουπίδια, ό,τι λοιπόν ξέφυγε και διαλύθηκε κατά την έκρηξη, έπεσε σε μια επιφάνεια 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Πού οφείλεται αυτό? Η θέση και η ευθυγράμμιση του κινητήρα, του οχήματος, διατηρούταν και μετρούνταν συνέχεια από το σύστημα IRS, Inertial Reference System, ένα σύστημα αναφοράς σχετικά με την διεύθυνση. Και όπως καταλαβαίνουμε, για να έχει την μέγιστη επιτάχυση, πρέπει να είναι κατακόρυφο ο πύραυλος όταν εκτοξεύεται. Μετράει λοιπόν συνεχώς τις γωνίες. Και αν κάποια γωνία, δηλαδή αν πάει να πέσει σε λάθος γωνία, δηλαδή αντί να είναι κατακόρυφο, έχει λάθος γωνία εκτόξευσης, τότε αναλαμβάνει ένα σύστημα, ένα άλλο ενσωματωμένο σύστημα, να διορθώσει αυτή τη γωνία. Έχει γυροσκόπια, αξελερόμετρα και τα κλασικά αισθητήρια που έχουμε δει κιόλας και εμείς σε ενσωματωμένα συστήματα. Μάλιστα, για να αποφύγουν το σφάλμα, είχαν διπλασιασμό του equipment. Δηλαδή, αντί να έχουν έναν επεξεργαστή, ένα ενσωματωμένο σύστημα, είχαν 2. Αντί να έχουν μετρήσεις από ένα μόνο αισθητήριο, είχαν 2 αισθητήρια. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι ήταν ακριβώς το ίδιο hardware και ακριβώς το ίδιο software. Και αυτό θα δούμε, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην έκρηξη. Δηλαδή, το ότι εκτελούσε το ίδιο software σημαίνει ότι εκτελούσε και τα ίδια bug ή και τα ίδια προβλήματα το software. Και έτσι λοιπόν, μια γραμμή κώδικα οδήγησε στην καταστροφή. Ας δούμε τώρα κάποια στοιχεία. Στη χρονική στιγμή, LT-39 launch time, την στιγμή που έγινε εκτόξευση, συν 39 δευτερόλεπτα, ανοιχνεύτηκε ότι η γωνία επίθεσης, έτσι λένε, είναι η γωνία του πυράβλου που εννοείται έχει εκτοξευθεί, ήταν παραπάνω από 20 μοίρες. Και αυτό είχε ως συνέπεια να είναι σε μια κατάσταση που πια δεν μπορεί να διορθωθεί και αυτό οδήγησε στην αυτοκαταστροφή. Missile Auto-Destruct System. Εγώ δεν ήξερα ότι οι πύραυλοι έχουν σύστημα αυτοκαταστροφής. Νόμιζα όπως τα διαστημόπλια του Star Trek, Star Wars κτλ. Που λένε να ενεργοποιήσουν το σύστημα αυτοκαταστροφής. Νόμιζα ότι ήταν κάτι που ήταν στο μυαλό του σκηνοθέτη. Αλλά όπως βλέπουμε, τα διαστημικά οχήματα έχουν τελικά συστήματα αυτοκαταστροφής. Και λογικό είναι, γιατί αν δεν υπήρχε η αυτοκαταστροφή, θα μπορούσε με κάποιο λάθος να πέσει σε μια κατοικημένη περιοχή και να προκαλέσει ένα πολύ νεκρό δυστύχημα. Άρα λογικό είναι να έχουν αυτά τα συστήματα. Και τώρα, πού οφειλόταν αυτό το λάθος? Δηλαδή, ανιχνεύτηκε ότι ήταν 20 μοίρες. Και το πρόβλημα οφείλεται
στη διαγνωστική πληροφορία που εκτελούσε το IRS2, αυτό που ανείχνευε την γωνία. Γιατί το IRS2 παρουσίασε τη λειτουργία και αντί να στείλει δεδομένα στο ενσωματωμένο σύστημα, στον υπολογιστή, του έστειλε διαγνωστικό κώδικα. Φανταστείτε, όσοι έχετε παρακολουθήσει μαζί με λειτουργικά συστήματα, αντί να στείλει το κανάλι standard output, δηλαδή να στείλει δεδομένα, έστειλε και το standard error κανάλι. Δηλαδή, από το ίδιο κανάλι πέρασε και την πληροφορία, περνούσε και την πληροφορία των δεδομένων και την πληροφορία σφαλμάτων, και αυτό είχε συνέπεια το ενσωματωμένο σύστημα να λάβει αυτά τα νούμερα και να τα θεωρήσει ως δεδομένα. Ενώ ήταν τα στοιχεία του standard error, του τυπικού σφάλματος. Έτσι λοιπόν, ο υπολογιστής στο ενσωματωμένο σύστημα διάβασε το standard error σαν δεδομένα, θεώρησε ότι πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια, αλλά δεν έπρεπε να τα αναγνώσει ως δεδομένα. Έπρεπε να υπάρχει άλλο σύστημα ενημέρωσης. Το IRS2 έστειλε διαγνωστικά δεδομένα γιατί έγινε ένα exception, μία εξαίρεση στον κώδικα. Θυμάστε, try, except κτλ. Όπως ήθιστε και είναι και πρέπει οι προγραμματιστές να αποθέτουν στον κώδικά τους, έκανε code το exception. Και το exception, όπως σας έδειξα στην αρχή, ήταν η μετατροπή ενός double αριθμού, να σας το δείξω πάλι, ήταν η μετατροπή ενός double αριθμού, double floating, SRI velocity, σε 16-bit signed integer. Δηλαδή, είχαμε ένα νούμερο πολύ μεγαλύτερο, να το αποθηκεύσουμε σε πολύ λιγότερα bit. Και να έχουμε κιόλας μετατροπή από floating σε integer. Αυτή λοιπόν η γραμμή κώδικα, μόλις εκτελέστηκε στο IRS, να σας πω ότι δεν είχε γραφτεί σε C γλώσσα, σε ADA, οπότε εγώ το ξανάγραψα σε C, αυτό το κομμάτι κώδικα, για να γίνει κατανοητό, γιατί κανείς από εσάς δεν έχει γραφτεί ADA, ούτε και εγώ έχω γραφτεί ADA. Φόρτρα να έχω γραφτεί, αλλά η ίδια γραμμή σε C θα έχει αυτή τη μορφή. Δηλαδή, ένας αριθμός double μετατρέπεται σε signed integer. Και μόλις εκτελέστηκε αυτή η γραμμή, έγινε exception στο IRS, γιατί έγινε overflow, ήταν πολύ μεγαλύτερο το νούμερο, και έστειλε diagnostic code στο ενσωματωμένο σύστημα, το οποίο το έκλαβε ως δεδομένα και προσπάθησε να τα ερμηνεύσει. Το IRS2 έστειλε αυτά τα δεδομένα και έκλεισε. Και πριν από λίγο είχε συμβεί το ίδιο με το IRS1, γιατί και το IRS1, το άλλο σύστημα, είχε προσπαθήσει να μετατρέψει το double floating σε signed integer και απέτυχε και αυτό και είχε κλείσει το IRS1, έκλεισε και το IRS2 και το exception ήταν η μετατροπή ενός 64-bit floating αριθμού σε 16-bit signed integer. Και αυτό δημιούργησε operand error, που έστειλε δηλαδή έναν κωδικό σφάλματος στο database και το πήρε το ενσωματωμένο σύστημα και είχε ως συνέπεια να ενεργήσει λάθος. Και μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό το κομμάτι κώδικα δεν έπρεπε να εκτελείται εκείνη τη στιγμή. Αυτό το κομμάτι κώδικα που έκανε τη μετατροπή από double floating σε signed integer, εκτελούνταν μόνο όταν βρίσκεται στην αρχική θέση, στην πλατφόρμα. Μετά απενεργοποιείται. Έπρεπε να απενεργοποιηθεί. Αλλά δεν το είχαν απενεργοποιήσει αυτό το κομμάτι κώδικα και γι' αυτό δημιούργησε αυτό το exception. Έτσι λοιπόν, η τιμή αυτή οδήγησε τον υπολογιστή, τον ενσωματωμένο σύστημα, να λάβει μια απόφαση ότι έχουμε μια μεγάλη απόκληση από την τροχιά που έχει προσχεδιαστεί και γι' αυτό έστριψε απότομα και όταν έστριψε απότομα έπεσε σε μια κατάσταση που υπήρχε πρόβλημα στη δομική ακεραιότητα γιατί ήταν πολύ μεγάλη επιτάξη και αυτό είχε συνέπεια να καταστραφεί. Τώρα, κάποια στοιχεία που μας αναφέρει το άρθρο ήταν ότι ο κώδικας αυτός
που έκανε τη μετατροπή είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στην προηγούμενη έκδοση του πυράβλου, το Ariane 4, το οποίο δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα γιατί το Ariane 4 δεν είχε αυτές τις επιταχύνσεις που είχε το Ariane 5. Άρα πήγαινε ένα κομμάτι κώδικα που ναι, με λειτουργούσε στο παρελθόν, αλλά λειτουργούσε για άλλο διαστημικό όχημα και όχι γι' αυτό. Και όταν τέλος πάντων συνέβη και το ατύχημα, οι ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν γιατί έγιναν όλα αυτά, που σας τα παρουσιάζω τώρα με αυτόν τον τρόπο, και βρήκανε, χρησιμοποιώντας την προσομοίωση, τη μοντελοποίηση που έχουμε και σήμερα να μιλήσουμε για την μοντελοποίηση, ότι συνέβη και αυτή η ακολουθία των γεγονότων. Και κάναν μια έρευνα μάλιστα στον κώδικα και βρήκανε ότι υπήρχαν 7 μεταβλητές όπου κάνανε αυτό το casting από floating σε integer και τι είχε γίνει. Από τις 7, τις 4 τις είχαν προστατέψει. Αλλά τις άλλες 3 δεν τις είχαν προστατέψει, όπως και τη μεταβλητή αυτή, τη βιτα-H, που χρησιμοποιούνταν σε προσομοίωση και έκανε το overflow. Και γιατί δεν είχαν προστατέψει όλες τις μεταβλητές? Γιατί κάποιος κάνει την εκτίμηση, δεν θα συμβεί ποτέ τώρα overflow σε αυτή τη γραμμή κώδικα. Είναι, ξέρετε, κάποιες φράσεις που είναι τελευταίες γνωστές φράσεις, ας πούμε, και μία από αυτές είναι, δεν θα συμβεί ποτέ το bug σε αυτή τη γραμμή κώδικα. Το έχουμε δει σαν προγραμματιστές, αν συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε δεδομένο ότι ποτέ δεν γίνεται να εμφανιστεί ένα τέτοιο bug. Πάντα πρέπει ως προγραμματιστές να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα και να μην βασιζόμαστε στο best guess. Έτσι λοιπόν είχαν πάρει αυτή την εκτίμηση ότι δεν θα συμβεί overflow και όμως συνέβη και το overflow. Και όπως βλέπετε, αυτό ήταν το horizontal velocity, δηλαδή η οριζόντια επιτάχυση, ήταν πολύ παραπάνω από την επιτάχυση που είχε το μοντέλο στο Ariane 4, δηλαδή πάνω από 5 φορές. Και γι' αυτό έγινε αυτό το overflow και είχε συνέπεια να ενεργοποιηθεί μια αλληλουχία γεγονότων που οδήγησε στην καταστροφή. Κάποιος τώρα μπορεί να ρωτήσει και γιατί, αφού προστάτεψαν τις 4 μεταβλητές, δεν προστάτεψαν τις άλλες 3 εκτός από το feeling του προγραμματιστή ότι δεν χρειαζόταν να το προστατεύσει. Γιατί, όπως αναφέρει εδώ πέρα, για να προστατεύσει μια μεταβλητή προσθέτει 6 γραμμές κώδικα, ένα ID, VNF κτλ. Και είχαν συγκεκριμένη υπολογιστική ισχύ και δεν μπορούσαν, είχαν ένα όριο ότι υπολογιστική ισχύ δεν πρέπει, δηλαδή το software που εκτελείται δεν πρέπει να καταναλώνει περισσότερο από το 80% του CPU του ενσωματωμένου συστήματος. Τώρα μην κάποιος σκεφτεί γιατί ένα if then else θα ανεβάσει παραπάνω το load του επεξεργαστή. Πράγματι, ένα if then else στην εποχή του 95 που έχουμε μικροεπεξεργαστές χαμηλών δυνατοτήτων, ένα if then else θα ανέβαζε πάνω από το 80%. Το load, δηλαδή, μπορεί να πήγε 81%. Δεν θα το ανέβαζε πάρα πολύ, αλλά είχαν αυστηρό όριο 80%. Δεν μπορούσαν να τοποθετήσουν ούτε μια γραμμή κώδικα παραπάνω όταν ήσαν στο 80%. Είχαν λοιπόν 80% load του επεξεργαστή και δεν μπορούσαν να βάλουν έξτρα κώδικα να προστατεύσουν αυτές οι μεταβλητές. Γιατί, όπως λέει εδώ πέρα, θέλανε να μειώσουν την υπολογιστική ισχύ για τα evaluation, δηλαδή για τα if then else. Βάλανε λοιπόν λιγότερα ευθενές και αυτό είχε συνέπεια να γίνει αυτή η καταστροφή. Κάποιος βέβαια μπορεί να πει και γιατί δεν παίρνανε ένα πιο γρήγορο επεξεργαστή, έναν άλλης εταιρείας επεξεργαστή. Γιατί, όπως αναφέρει και η αγγλική φράση, easier said than done, δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να το πούμε παρά να το ολοποιήσουμε. Για να τοποθετήσουν ένα επεξεργαστή συγκεκριμένο, το έχουν μοντελοποιήσει, έχουν κάνει ελέγχους για διαστημική χρήση, είναι space grade equipment και γενικά το χρησιμοποιούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και είχε δείξει την αξιοπιστία του. Δεν μπορούμε να πάρουμε το τελευταίο επεξεργαστή που υπάρχει εδώ στο μέσο διάστημα. Πρέπει να έχουν προηγηθεί χρόνια μελέτης και διασφάλιση της αξιοπιστίας. Άρα είχαν ένα συγκεκριμένο επεξεργαστή, δεν μπορούσαν να αλλάξουν επεξεργαστή και με βάση με αυτό τον επεξεργαστή πορεύτηκαν στην ανάπτυξη του software. Έτσι λοιπόν, δημιουργήθηκε αυτό το exception και είχε αυτό το πρόβλημα
είχε την καταστροφή. Συμπεράσματα λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε κώδικας από άλλο ενσωματωμένο σύστημα σε αυτό, που όμως ήταν διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις. Και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε, γιατί ναι μεν, σας λέω εγώ, χρειάζεται η επαναχρησιμοποίηση κώδικα. Ως μηχανική πρέπει να γνωρίζετε να επαναχρησιμοποιείτε κώδικα, να βρίσκετε κώδικα, αλλά το ότι σας μοιάζει σωστός δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει άψογα στις δικές σας λειτουργικές προδιαγραφές. Και αυτό ξέρετε, όταν εξετάζω κομμάτια κώδικα, εργασίες κτλ., απαιτώ ο άλλος να κατανοήσει το κώδικα που έχει κάνει copy-paste. Για παράδειγμα, θέλει να χρησιμοποιήσει ένας μηχανικός μία συνάρτηση που υπολογίζει το χ πράγμα, μία χ ποσότητα. Ψάχνει στο Google κτλ., το βρίσκει, το βάζει κατευθείαν το κώδικα του, 20-30-40 γραμμές. Μετά όμως πρέπει να κατανοήσει τι κάνει αυτός ο κώδικας. Το τυφλό copy-paste δεν βοηθάει τον προγραμματισμό. Μπορεί να κάνει κομπάρι το πρόγραμμα, αλλά αν δεν έχουμε κατανόηση πώς λειτουργεί, τότε δεν θα μπορέσουμε να το συντηρήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε ίσως κάποια corner cases, δηλαδή κάποιες extreme περιπτώσεις που ενδέχεται να παρουσιάσουν πρόβλημα. Και όταν εγώ λοιπόν εξετάζω εργασίες κώδικας κτλ., απαιτώ και για τον κώδικα που έχετε επαναχρησιμοποιήσει να μπορείτε να δικαιολογήσετε τι κάνει, ποια είναι η λογική του. Και ασφαλώς μια απάντηση της μορφής «το βρήκα κάπου, λειτουργούσε και το έβαλα» δεν είναι αποδεκτή για ένα μηχανικό που προγραμματίζει, για ένα προγραμματιστή. Λοιπόν, πρώτο αυτό το πρόβλημα. Επαναχρησιμοποίηση κώδικα που είχε άλλες λειτουργικές απαιτήσεις. Δεύτερο, δεν υπήρχε άρτια υλοποίηση του χειρισμού σφαλμάτων. Error handling mechanism was inappropriate. Ήταν προβληματικός λοιπόν αυτός ο κώδικας. Και το τρίτο, δεν είχε ποτέ δοκιμαστεί αυτό το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η συσχεδίαση του υλικού και του λογισμικού, δεν είχε γίνει ποτέ μια systematic δοκιμή, δηλαδή μια δοκιμή σε επίπεδο συστήματος. Μπορεί ξεχωριστά να παίζει το ένα module, να παίζει το άλλο κτλ., αλλά μαζί δεν το είχαν προσομοιώσει. Δεν το είχαν ελέγξει. Και αυτό είχε ως συνέπεια να γίνει αυτή η καταστροφή. Και ανοιχτεύτηκε η εξαίρεση, αλλά έγινε λάθος χειρισμό. Και τα επόμενα χρόνια, τέλος πάντων, κατακλείδη, στάθηκαν τελικά, ξανακατασκευάστηκαν και αγοράστηκαν άλλοι 4 δορυφόροι και με μια ρωσική διαδικασία, με το ρωσικό πύραυλο Σογιούς, το 2000 τους τοποθέτησαν στο διάστημα. Και αυτό το ατύχημα που έγινε στον πύραυλο, δεν πέθανε κάποιος άνθρωπος, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει, γιατί ήτανε unmanned, απλώς μετέφερε φορτία στο διάστημα. Δεν υπήρχε άνθρωπος, ήταν ένα ευτυχές γεγονός μέσα στην όλη προβληματική κατάσταση. Και δείχνει τα υψηλά ρίσκα που συνδέονται με αυτά τα σύνθετα συστήματα και μας κάνει να καταλαβαίνουμε τη σημασία του κώδικα που γράφουμε. Είδατε, μια λάθος γραμμή κώδικα που έγραψε κάποιος προγραμματιστής και δεν ενεργοποίησε κάποια test benches κατάλληλα, είχαν ως συνέπεια αυτό εδώ πέρα να γίνει αυτή η καταστροφή. Χρειάζεται λοιπόν να βελτιωθεί η αξιοπιστία των συστημάτων που σχετίζονται με, που είναι light critical. Φανταστείτε να έχει και πιλότους μέσα αυτό. Και στη συνέχεια αναφέρει για τη στατική ανάλυση που έγινε και απαιτείται πια να υπάρχει και στατική ανάλυση. Αυτό το λάθος, ξέρετε, θα το έβρισκε η στατική ανάλυση. Υπάρχουν δύο ειδών αναλύσεις κώδικα. Υπάρχει στατική ανάλυση, όπου του δίνουμε το πηγαίο κώδικα και εξετάζει γραμμή προς γραμμή και έχει μία συνταγή από λάθη, τα οποία που λέει ενδυνάμει λάθη. Και ένα από αυτά τα ενδυνάμει λάθη είναι όταν κάνουμε casting μια μεγαλύτερη bitwidth μεταβλητή σε μια μικρότερη. Σε μικρότερη bitwidth μεταβλητή. Και αυτό το λάθος με η στατική ανάλυση το βρίσκει. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχουν εργαλεία στατικής ανάλυσης και η δυναμική ανάλυση είναι κατά τον χρόνο, δηλαδή εκτελούμε το software και
υπάρχουν κάποιες έξτρα συναρτήσεις που ελέγχουν ανά πάσα στιγμή την κατάσταση και μας αναφέρουν μετά θέματα όπως διαρροή μνήμης. Ή αυτό το έχουμε δείξει στα λειτουργικά στήματα. Θυμάστε, G-PROV, μας δείχνει ποιες γραμμές κώδικα εκτελούνται πολύ. Coverage Analysis, G-POV, θέματα που είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα και βοηθάνε να έχουμε μια καλύτερη επίγνωση της εκτέλεσης κατά την, με δυναμικό τρόπο. Τώρα, για κάποιο πιλωτικό έλεγχο, κάποιος ρώτησε κατά πόσο θα μπορούσε να αναβρεθεί αυτό το λάθος με κάποιο πιλωτικό έλεγχο. Δεν μπόρεσαν να το βρουν, γιατί ήταν πολύ σύνθετο και ενεργοποιήθηκε κατά τη διαδικασία που εκτοξεύει. Δηλαδή, είχαν βάλει κάποιο test bench με συνθετικά στοιχεία. Δηλαδή, έστω το υψόμετρο είναι π.χ. 100 ή η τάξη είναι 100. Βάζανε δηλαδή συνθετικά νούμερα και βλέπανε ότι λειτουργούσε. Δεν σκέφτηκε κανείς να βάλει, ας βάλω μια τρελή τιμή, να βάλω ας πούμε στο 5 εκατομμύρια, για παράδειγμα, που λέει ο λόγος. Κάτι που το κάνω εγώ στους κώδικές σας. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας κώδικας δικό σας και αν το αναφέρω το μάθημα κυρίως παραλληλοποίηση, που εκεί έχουμε πολλή ανάπτυξη κώδικα, στο σύστημα δηλαδή, στο μάθημα συστήματα παράλληλης και κατανομής εξεργασίας, έρχεται κάποιος, μου παρουσιάζει ένα κώδικα και μου λέει ότι παίζει. Βάζει, π.χ. κάποιο input, μια μικρή εικόνα, ίσως βάζει για 2 ranks, για 10 ranks κτλ. Και μια χαρά βγάζει αποτελέσματα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω, εκτός πρώτα το βλέπουμε ότι παίζει για το βασικό input. Μετά ελέγχω corner cases. Πάντα λέω, για να δούμε, αντί για 10 ranks, βάλε 9 ranks, να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, βάλε 9 διεργασίες. Αντί για μια εικόνα, για παράδειγμα, που είναι π.χ. 1024 pixels, βάλε μια εικόνα 4K. Να δούμε, θα τη χειριστεί, μήπως κάνει overflow. Πάντα εγώ ελέγχω corner cases. Και στις διπλωματικές εργασίες, τα websites. Μου παρουσιάζουν στους φοιτητές σας websites, τα οποία ναι, μην είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει, αλλά από την άλλη, στις δοκιμές από τι κάνουν. Γιατί πάντα εγώ εξετάζω corner cases. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε τις extreme περιπτώσεις. Extreme περίπτωση να είναι ή πολύ χαμηλή τιμή ή πολύ μεγάλη τιμή, να είναι τελείως άλλα δεδομένα. Δηλαδή, εκεί περιμένει ένα νούμερο να του βάλει το α. Το πιο κλασικό τεστ που κάνω πάντα είναι στο login screen, εκεί που λέει π.χ. username και password, να βάλω χαρακτήρες που υλοποιούν μια SQL injection επίθεση, που δεν το παρημένει ο άλλος. Τα πρώτα χρόνια πάντα έβρισκα SQL injection, αλλά από τότε που έγραψα τον οδηγό επίβλεψης και συγγραφής διπλωματικής εργασίας, που λέει όλα αυτά τα τεστ που πρέπει να κάνουν οι φοιτητές, χαίρομαι πια που δεν βρίσκω SQL injection σε διπλωματικές εργασίες που υλοποιούνται υπό την επίβλεψή μου, γιατί υποχρεωτικά πρέπει να διαβάσει κάποιος τον οδηγό αυτό που βρίσκεται στο ARC, στο site μου, διαθέσιμο σε όλους, και να μπορέσει να γράψει ασφαλή website και να προσέχει όλες αυτές τις extreme cases. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα άρθρο που ήθελα να σας δείξω. Και απλώς να σκεφτούμε κι εμείς ο κώδικας που γράφουμε, τι επίπτωση μπορεί να έχει. Ενδεχομένως τώρα, βέβαια, είναι project πανεπιστημιακού ακαδημαϊκού επίπεδου, δεν έχει σημασία, δεν έχει life critical importance, αλλά πρέπει να το γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί και εμείς, κάποιος από εσάς, ξέρω εγώ άτομα που δουλεύουν στη Γαλλία, στην αεροδιαστημική, που γράφουν κώδικες. Άρα, μπορεί κάποιος από εσάς να είναι μελλοντικός προγραμματιστής. Να τα προσέχει αυτά. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Μου έχετε ρωτήσει για πιθανά project και εγώ σκέφτηκα διάφορα project και θα σας δείξω τα project που θα είχαν κάποιο ενδιαφέρον να τα υλοποιήσετε. Για παράδειγμα, και θα σας δείξω τώρα ένα project που το ανακοίνωσαν και στη σελίδα Hack and Day πριν από λίγες ώρες κιόλας, να φανταστείτε. Είναι αυτό το project το οποίο θα σας το κάνω share τώρα. Είναι ένα project το οποίο είναι ένας ψηφιακός εγγραφέας μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου.
Κοιτάξτε λοιπόν, έχει Arduino κατασκευασμένος, έχει Bluetooth και μπορεί και τοποθετεί με dots πάνω στο χαρτί, σχηματίζοντας γράμματα, το μήνυμα που έχει στείλει κάποιος. Και κοιτάξτε, έχει ένα έμβολο, αυτό το έμβολο είναι ένα solenoid, το οποίο σκουντάει το χαρτί και το ακουμπάει πάνω στο pen, πάνω στο στυλό, πάνω στο μαρκαδοράκι. Βλέπουμε επίσης ότι το μαρκαδοράκι έχει μια κίνηση, έχει μια κίνηση κάθετη, κατακόρυφη μάλλον, στο χαρτί, δηλαδή μπορεί και κινείται πάνω στο χαρτί και αυτό το σύστημα δηλαδή έχει δύο βαθμούς ελευθερίας, μπορούμε να πούμε, γιατί έχουμε και το Χ άξονα να μετακινούμε και το Y άξονα να μετακινούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ωραίο project, το οποίο... Να το κάνω λίγο stop share, να σας δείξω κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το project, το οποίο έχει και ένα σχετικό άρθρο, έχει γράψει ο συγγραφέας, αφορά τις μηχανές τύπου τηλεγράφου του 19ου αιώνα, χρησιμοποιεί ένα Arduino, ένα Bluetooth και, όπως είδαμε, ένα solenoid, έρχεται στο κινητό ένα μήνυμα και το στέλνει σε αυτό εδώ πέρα. Τώρα, ένα τέτοιο project που θα μπορούσε όμως να συνδεθεί με μια web σελίδα, δηλαδή κάποιος έχει μια φόρμα σε μια web σελίδα, τοποθετεί ένα μήνυμα, επιλέγει ενδεχομένως, όταν φτιάχνουμε μια σελίδα, δεν τη φτιάχνουμε μόνο για ένα σύστημα, για διάφορα συστήματα, οπότε επιλέγει σε ποιο χρήστη θέλει να σταλεί αυτό το μήνυμα, έστω έχουμε δύο τέτοιες συσκευές ή παραπάνω, και στέλνεται αυτό το μήνυμα μέσω Internet, IoT, αυτό εδώ πέρα, πολύ απλό project. Ένα άτομο άνετα μπορεί να το βγάλει. Αυτό, όπως λέει ο συγγραφέας, έκατσε ένα Σαββατοκύριακο και το δημιούργησε. Όλα τα εξαιρετήματα τα έχουμε και είναι ένα project που θα μπορούσε κάλλιστα να το αναλάβει κάποιος από εσάς. Ένα άλλο project που θέλω να σας δείξω είναι ο RoboArtist. Δηλαδή, είναι ένα ρομπότ που σχεδιάζει. Και αυτό πάλι με Arduino και τα λοιπά, κοιτάξτε όμως σχεδιάζει. Να σας δείξω μάλλον το βίντεο για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ένα άλλο ενσωματωμένο σύστημα, αυτό έχει ένα κλικ παραπάνω δυσκολία, οπότε κάποιος αυτό και δύο άτομα μπορούν να το αναλάβουν. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο. Είναι ένα ρομπότ, το σχεδίασε αυτός εδώ που βλέπουμε. Τοποθετεί μια φωτογραφία, είδατε, πήρε τη φωτογραφία του, περνάει από ένα φίλτρο, βρίσκει τα edges, υπάρχουν κλασικά αλγόριθμικα ανείχνευση ακμών και στη συνέχεια το σχεδιάζει το ρομπότ. Βλέπετε, έχει 3-4 κινητήρες και μπορεί και μετακινείται, όπως βλέπετε, και σχεδιάζει σιγά σιγά τη φωτογραφία που έχει πριν τοποθετήσει στο σύστημα. Δηλαδή, βλέπετε ότι έχει τοποθετηθεί μια φωτογραφία στο λάπτοπ, έχει γίνει επεξεργασία εικόνες, έχει μετατραπεί σε μια, όπως βλέπετε εδώ, μονόχρωμη μπορώ να πω φωτογραφία, δηλαδή μόνο οι γραμμές είναι, δεν φαίνεται το background με ένα στυλό και μπορεί και σχεδιάζεται η φωτογραφία αυτή. Αυτό ένα project που γι' αυτό μπορούμε να το υλοποιήσουμε, έχουμε το εξοπλισμό, έχουμε το 3D printer, μπορούμε τέλος πάντων να προβούμε και εμείς σε μια τέτοια κατασκευή ενός ενσωματωμένου συστήματος, πάλι Arduino, ίσως εδώ κατευθείαν με USB το συνδέουμε στον υπολογιστή, αλλά δεν χρειάζεται κάτι. Κάποιο εκπλησμό άλλο. Απλώ να τυπώσουμε του κινητήρε. Να τυπώσουμε εννοώ τι βάσει για του κινητήρε. Του κινητήρε που έχουμε, να δούμε πώ θα το οδηγήσουμε. Και ω προ τα components που αυτό χρησιμοποιεί, μπορούμε να δούμε
ότι είναι το Arduino, υπολογιστή, servo. Τώρα έχει βάλει και έτσι τη module, δεν νομίζω να χρειαζόμαστε εμείς κάτι τέτοιο. Ούτε relay. Με Bluetooth στέλνει τα δεδομένα, θα μπορούσαμε είτε με καλώδιο είτε με Bluetooth. Και έχει βάλει τώρα και κάποια άλλα πράγματα όπως buzzer, RGB LED κλπ. Δεν μας ενδιαφέρονται πολύ αυτά. Το βασικό είναι Arduino, servo motors, drivers για τα servo motors και κάποια 3D print parts. Αυτό είναι άλλο project. Σας δίνω ιδέες τώρα για project, γιατί κάποιοι μέσα στο Πάσχα θέλετε να σκεφτείτε, να αποφασίζετε τι θα κάνετε. Τώρα, ένα άλλο project που το έχω, είναι και καταγραμμένο, είναι ένα self-balancing robot. Δηλαδή, δύο ρόδες. Έχουμε πάνω, βάζουμε ένα αντικείμενο, π.χ. ένα ποτήρι νερό και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Και εδώ ομοίως, Arduino, driver και motors. Δεν έχει κάτι άλλο, έχει την κατασκευή βέβαια. Όπου θα πρέπει να ισορροπεί το ρομπότ, να αφήνουμε κάτι πάνω και να μπορεί να μετακινηθεί κιόλας. Είναι τύπου Segway, όσοι τα γνωρίζετε. Το, ίσως κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε κιόλας τέτοιο τύπο, αλλά είναι ένα ωραίο project για να σχεδιάσουμε ένα ρομπότ σε δύο ρόδες που ισορροπεί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο project, το οποίο και αυτό το έχω γράψει στο αρχείο με τα open task για project για ενσωματωμένα συστήματα. Ένα άλλο project είναι το τύπου Scotch Yoke project, δηλαδή είναι ένα project που μετατρέπει μια κυκλική κίνηση σε παλμική κίνηση. Αυτό βέβαια το project θέλει να το συνδέσουμε με ένα κινητήρα. Κοιτάξτε, αυτό γυρίζει και κάνει αυτή την παλμική κίνηση. Και ο σκοπός αυτό το project είναι, δηλαδή θέλουμε ένα κινητήρα DC που έχουμε, Arduino να χειρίζεται το πόσο γρήγορα γυρίζει και με πόσο διαστήματα γυρίζει. Εδώ ας πούμε έχει τα 3D printed parts έτοιμα ή κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα 3D printed parts. Όλα αυτά βρίσκονται στο Open Tasks. Ένα άλλο τύπο Scotch Yoke, πάλι είναι και αυτό το ίδιο. Εννοώ μετατρέπει κυκλική κίνηση σε παλμική κίνηση, όπως βλέπετε. Το οποίο ο σκοπός είναι με Arduino, servo, μάλλον DC κινητήρας ή servo αναλόγως και ελπίζει να ακολουθήσουμε, να μετατρέπουμε σε παλμική κίνηση με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε κάποια πειράματα που θέλουμε να μετράμε στατικό ηλεκτρισμό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα το κομμάτι το υπόλοιπο της μέτρησης. Από εμάς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε το μηχανισμό ώστε να μπορούμε να ρυθμίσουμε τι περίοδο θα έχει και πόσο γρήγορα θα γίνεται αυτή η μετακίνηση. Αυτό εδώ πέρα είναι project για ένα άτομο. Κλασικά Arduino, οδήγηση κινητήρα και σύνδεση με κάποιο website που θα παίρνει τις ρυθμίσεις. Και το τελευταίο project για σήμερα, και αυτό είναι αναρτημένο που σας έχω πει, είναι η δημιουργία ενός flip τεχνολογίου, πάλι με 3D print κομμάτια, και εδώ πάλι έχουμε κάποιους κινητήρες, δηλαδή συγκεκριμένα έχει 4 κινητήρες, και στα flip clocks, δηλαδή γυρίζει ο αντίστοιχος κινητήρας κάθε φορά, και έχει κάποιες ταμπέλες, όπως βλέπετε, που εμφανίζει ή την ώρα ή κάτι άλλο. Ομοίως και εδώ πάλι θα συνδεθεί σε ένα website, ίσως κάποιο μήνυμα, ίσως την ώρα θα εμφανίζει κτλ. Και θα μπορούμε να εκτυπώνουμε με αυτόν τον τρόπο κάποιο μήνυμα. Και αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον project, το οποίο έχει και κάποιες πληροφορίες, έχει τα αρχεία για να τα εκτυπώσει κάποιος. Έχουμε, όπως σας είπα, 3D printer, μπορούμε να τα τυπώσουμε. Αυτός βέβαια το οδηγεί με Python, αλλά εμείς το κάνουμε με Arduino. Γιατί τώρα να βάλουμε ένα Raspberry, νομίζω είναι overkill γι' αυτό. Θα βάλουμε ένα Arduino που θα οδηγεί τους 4 κινητήρες. Το Arduino θα είναι συνδεδεμένο IoT, Internet of Things, σε ένα website, σε διαφόρα, και θα παίρνει το μήνυμα και θα το εμφανίζει. Και αυτό είναι άλλο project. Λοιπόν, σας έδειξα κάποια project ως ιδέες, μια που είναι και το μάθημα το τελευταίο πριν το Πάσχα, για να σκεφτείτε τι εσείς θα θέλατε να υλοποιήσετε, αν κάποιος θέλει να αναλάβει κάποιο project. Υπενθυμίζω, τα project
έχουν καταληκτική ημερομηνία έως και Σεπτέμβριο, δηλαδή μέσα στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, εκτός αν κάποιος θέλει βαθμολογία αρχές Ιουλίου, που θα καταθέσω βαθμολογίες για τα μαθήματά μου και θα πρέπει μέσα στην εξεταστική Ιουνίου. Αλλά συνήθως καλοκαίρι υλοποιούνται τα project, όπου έχει κάποιος όλο τον χρόνο να ασχοληθεί με αυτά. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη μοντελοποίηση. Είδαμε στην αρχή για το πρόβλημα με τον πύραυλο Ariane 5 ότι έπρεπε να γίνει μια καλύτερη μοντελοποίηση και γι' αυτό συνεχίζουμε με την έννοια της μοντελοποίησης. Είχαμε πει ότι η μοντελοποίηση συνδέεται με μια μεθοδολογία σχεδίασης που είναι μια συστηματική διαδικασία σχεδίασης επαλήθευσης προετοιμασίας με χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμό, ποσοτικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά προκειμένου να καταλήξουμε σε μια αξιόπιστη και προβλέψιμη διαδικασία. Και είχαμε ξεκινήσει να αναρτήσουμε την τυπική μεθοδολογία σχεδίασης όπου καθορίζονται προδιαγραφές, όπως λειτουργικές προδιαγραφές. Καταλαβαίνετε, είναι η λειτουργία. Πώς λειτουργεί αυτό, δηλαδή τι είσοδο δέχεται, τι έξοδο έχει. Απαιτήσεις απόδοσης. Προδιαγραφές είναι και αυτό. Δηλαδή, πόσο γρήγορα θα πρέπει να υπολογίζει κάποια δεδομένα. Άμα είναι ένα σύστημα που έχει απαιτήσεις απόδοση πραγματικού χρόνου, σημαίνει ότι πρέπει να είναι προβλέψιμος ο χρόνος αυτός. Όπως στα αυτοκίνητα, το ABS και τα φρένα. Είναι προβλέψιμη η χρόνη. Θέλουμε απόδοση πραγματικού χρόνου από τους μικροεπεξεργαστές που βρίσκονται μέσα σε ένα όχημα. Κατανάλωση. Κατανάλωση ενέργειας. Αν είναι φορητό το σύστημα, θέλουμε μια χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Και όχι μόνο η κατανάλωση ενέργειας, ακόμα και η ισχύς, η στιγμιαία ισχύς να είναι χαμηλή. Γιατί μπορεί η κατανάλωση ενέργειας που είναι σε ένα βάθος χρόνου, γιατί μπαίνει μέσα ο συντελεστής TAP, που είναι ο χρόνος, αλλά και η στιγμιαία κατανάλωση θέλουμε να είναι. Η στιγμιαία δηλαδή ισχύς, γιατί η ισχύς είναι στιγμιαία, να είναι χαμηλή. Μην έχει ένα peak και μετά έχει χαμηλή κατανάλωση, γιατί αυτό το peak μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο σύστημά μας. Ίσως, δεν το ξέρετε, αλλά π.χ. όταν, να σας πω γιατί το peak είναι σημαντικό. Αν έχετε κάποιο όχημα και η μπαταρία σας έχει καιρό να χρησιμοποιηθεί, οπότε έχει χαμηλή τάση, κάποιος μπορεί να πει, θα βάλω μία απλή π.χ. μπαταρία 12V του UPS για να το βάλω. Αν το βάλετε, δεν θα μπορέσει να κινήσετε το σύστημά σας, το όχημά σας, γιατί δεν θα μπορέσει να δώσει τη στιγμιαία ισχύ. Στιγμιαία, ένα όχημα θέλει 300-400 αμπέρ, αλλά στιγμιαία, μόνο για την πρώτη στροφή. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το δώσει μια μπαταρία 12V. Γι' αυτό αν συνδέσετε κάτι 12V, δεν θα μπορέσει να το δώσει. Στιγμιαία, δεν είναι η θέμα ενέργειας. Θέμα ενέργειας μπορεί να έχει, δηλαδή 7 αμπέρ ώρες έχει. Συνήθως μία νεκοποίηση της μίζας, ελάχιστες αμπερόρες καταναλώνει. Αλλά εντούτοις δεν μπορεί να δώσει τη στιγμιαία ισχύ. Γι' αυτό είναι ένα μέγεθος που μας διαφέρει και η κατανάλωση, αλλά και η ισχύς. Κόστος. Ένα σύστημα που πρόκειται να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί σε πολλά αντίτυπα, θέλουμε να έχει μικρό κόστος για να προσελκύει καταναλωτές. Και η συσκευασία. Πώς θα μπορέσει να σε τι συσκευασία να τοποθετηθεί, προκειμένου να μην έχει ηλεκτρομαγνητική σηματότητα και να μην προκαλεί παρεμβολές σε άλλα στοιχεία, να έχει ασφάλεια για το χρήστη και το καθεξής. Τώρα, στις προδιαγραφές βέβαια δεν είναι μόνο αυτές. Υπάρχουν και άλλες προδιαγραφές. Μια προδιαγραφή, για παράδειγμα, που είναι πιο πολύ σχεδιαστική προδιαγραφή που θέτουν δηλαδή από θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού. Να έχει σχεδιασμό
όπου να δείχνει, που να βοηθάει το χρήστη να το χρησιμοποιήσει. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι τρόποι που σχεδιάζουμε ένα σύστημα με τρόπο να είναι τόσο εύκολο στη χρήση, που κάποιος και να μην διαβάσει το μάνιο, αλλά να ξέρει να το χρησιμοποιεί. Ενώ από την άλλη, υπάρχουν πάλι σχεδιασμένοι σωματωμένων συστημάτων που είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις τη χρήση του, οπότε τελικά αναγκάζεσαι να διαβάσεις manual ή δεν ασχολείσαι καθόλου με αυτό. Και σε αυτή την τοποθεσία, και σε αυτό εδώ το click, μπορούμε να πούμε σε αυτό εδώ το bullet, είναι αυτό που λέμε το blinking light. Το blinking light του VCR των 80s. Στη δεκαετία του 80, όλοι σχεδόν είχαν τέλος πάντων βίντεο, VHS, και τα βίντεο μπροστά είχαν ένα ρολόι, που επειδή συχνά γίνονταν διακοπές ρεύματος, έχανε την ώρα, και όταν έχανε την ώρα και ξαναρχόταν το ρεύμα, απλώς αναβόσβηνε. Και τελικά, σχεδόν όλοι οι καταναλωτές είχαν σταματήσει να ρυθμίζουν την ώρα, γιατί ήταν δύσχρηστο αυτό. Και δεν θυμόντουσαν πώς να το κάνουν. Έπρεπε να ανατρέχουν σε manual για να δουν πώς θα ρυθμίσουν την ώρα στο βίντεό τους. Και γι' αυτό έμεινε αυτός ο όρος, ίσως θα μπορούσα να το βρω κιόλας για να το δείτε πώς ονογράφεται, αλλά έμεινε ο όρος αυτός ότι έχω το blinking light. Δηλαδή, για να βάλω στο Google blinking light, αλλά τώρα δεν μπορώ να το βρω ακριβώς, αλλά υπήρχε ο όρος του blinking light των βίντεο. Γιατί θέλουμε να σχεδιάζεται κάτι με γνώμονα την χρηστικότητα κιόλας, την ευκολία χρήσης. Όχι μόνο όμως αυτό, να σας πω και άλλες προδιαγραφές. Θέλουμε να σχεδιάσουμε κάτι και με γνώμονα την κατασκευασιμότητα. Δηλαδή να μπορεί να κατασκευαστεί τελικά αυτό σε μεγαλύτερες ποσότητες. Άρα υπάρχουν πολλές παραπάνω προδιαγραφές, αυτές είναι όμως οι βασικές. Και απαιτείται επαλήθευση σε κάθε βήμα. Για να κάνουμε την επαλήθευση, χρειάζεται από πριν να έχουμε ένα πλάνο ελέγχου. Δηλαδή, θέτουμε τις προδιαγραφές και για κάθε προδιαγραφή θέτουμε το πλάνο ελέγχου. Το πλάνο ελέγχου είναι, θέλουμε να έχει μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην απόδοση λέμε να μπορεί μέσα, αν το input έχει έρθει κάποια χρονική στιγμή, μετά από χρόνο tap, να το ορίζουμε ακριβώς, να έχουμε ένα out. Αυτό είναι ένα πλάνο ελέγχου για αυτό το μετρικό, μαζί με κάποια ακόμα, που μπορεί να έχει ναι ή όχι, δηλαδή να έχει είτε check, είτε χ. Οπότε θέλουμε τέτοια χαρακτηριστικά για να μπορούμε με εύκολο τρόπο, ναι ή όχι, με boolean τρόπο, να βγάζουμε το συμπέρασμα κατά πόσο ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. Αν υπάρξει λοιπόν αποτυχία, αν σε αυτό το σημείο αποτύχουμε, τότε ξαναγυρίζουμε ένα στάδιο ή και παραπάνω πίσω στη διαδικασία σχεδίασης. Γιατί αν αποτύχουμε, τότε είναι 100% εγγυημένο και παρακάτω θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αποτυχία. Για να σχεδιάσουμε κάτι, απαιτείται να κάνουμε μια διερεύνηση του χώρου σχεδίασης για να λύσουμε τις υπάρχουσες υλοποιήσεις και να μειωθούν οι υποψήφιες επιλογές. Και σε αυτό το πλαίσιο, π.χ. καλούμαστε να επιλέξουμε τι επεξεργαστή να χρησιμοποιήσουμε, τι αισθητήρια, τι περιφερειακά, ακόμα ίσως και με ποια γλώσσα προγραμματισμού, αν υποστηρίζει και πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Πρέπει λοιπόν να δούμε όλες τις πιθανές επιλογές που συνδέονται με την σχεδίαση και να αποφασίσουμε σε αυτό που θα ακολουθήσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ασφαλώς εργαλεία, αλλά κυρίως είναι η εμπειρία του προγραμματιστή. Γι' αυτό και στο μάθημα το δικό μου, όπως είδατε, κάθε λίγες εβδομάδες αλλάζουμε και κάποια ενσωματωμένη πλατφόρμα για να έρθετε σε επαφή με όσο δυνατόν περισσότερες αρχιτεκτονικές. Γιατί ενσωματωμένα συστήματα έχουμε και σε μικροελεκτές, όπως το Arduino, και σε μικροεπεξεργαστές, όπως το Raspberry, με ARP,
και σε FPGA, όπως θα δούμε, με τις Spartan πλακέτες, και σε ετερογενείς αρχιτεκτονικές, όπως είδαμε με τις Pink πλακέτες, και έχουμε ακόμα να δούμε και άλλα εργαστήρια. Είμαστε στην ένατη εβδομάδα, έχουμε άλλα 4 εργαστήρια μετά το Πάσχα, όπου θα γνωρίσετε και άλλες αρχιτεκτονικές ενσωματωμένων συστημάτων. Για σήμερα, υπενθυμίζω, θα συνδεθείτε πάλι με τη διαδικασία που κάναμε την προηγούμενη φορά και πιστεύτηκε με επιτυχία. Δηλαδή, θα συνδεθείτε με AnyDesk στους υπολογιστές του εργαστηρίου, ένα σε κάθε υπολογιστή ένα άτομο, με το ID που θα σας δώσουμε, και θα μπορέσετε να εκτελέσετε το εργαστήριο στους υπολογιστές εδώ τους δικούς μας. Υπενθυμίζω ότι επειδή είναι AnyDesk, έχουμε εποπτεία εύκολη όλων των οθονών του εργαστηρίου. Οπότε μπορούμε κατευθείαν να βλέπουμε την οθόνη αν κάποιος έχει πρόβλημα και να το βοηθούμε. Και βέβαια αυτό το κάνουμε λόγω του ότι ιδανικά, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια εφόσον εδώ, δεν μπορείτε να είστε εδώ πέρα. Το κάνουμε από απόσταση και για να μην υστερήσει σε τίποτα η εκμάθηση των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται από αυτό το μάθημα, γι' αυτό και αποφασίσαμε και το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, που βέβαια απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη και εκ μέρους μας αυτό εδώ, για να στήσουμε δηλαδή αυτή την υποδομή. Εγώ με την ομάδα μου ασχοληθήκαμε πολύ, κάναμε δοκιμές και για το δίκτυο κατά πόσο αντέχει και για το image που είναι diskless booting, όλα αυτά έρχονται από ένα δίκτυο, από ένα κεντρικό σερβερ, δεν είναι δηλαδή τοπικά κατεστημένα και το καθεξής, είναι μια σειρά από ενέργειες. Σε μια τυπική μεθοδολογία σχεδίασης έχουμε, είπαμε, λάβει τους περιορισμούς υπόψη που έχουν τεθεί σε προγενέστερα στάδια και είναι σημαντικό να έχουμε ένα σχέδιο επαλήθευσης. Το σχέδιο επαλήθευσης μπορεί να συνοδεύεται και με αρχεία δοκιμών. Στην αρχεία δοκιμών τοποθετούμε κάποιες εισόδους και κοιτάμε την έξοδο. Και μπορούμε με αυτό το test bench, το test bench είναι ένα αρχείο input και output. Με αυτό το αρχείο ελέγχουμε τη σχεδίασή μας κατά πόσο για όλα αυτά τα input έχουμε τα αντίστοιχα output. Είπα να χρησιμοποιήσει σχεδιάστον διευκολύνει τη σχεδιαστική προσπάθεια, αλλά είδατε τι έγινε με το Ariane 5, όπου είπα να χρησιμοποιήσει κώδικα οδήγηση σε καταστροφή. Άρα βοηθάει η σχεδιαστική προσπάθεια εφόσον έχουμε τις ίδιες λειτουργικές απαιτήσεις. Δηλαδή εδώ έχει ένα but, όπως είπα, αλλά, όπως σας είπα, αλλά πρέπει να γίνει με προσοχή και κατανόηση του τι είπα να χρησιμοποιούμε. Τώρα, βέβαια, που το σκέφτομαι, στο Ariane 4 που είχαμε τον κώδικα, από εκεί οφειλόταν το λάθος. Δηλαδή, οι μηχανικοί του Ariane 5 είχαν σκεφτεί ότι εφόσον λειτουργούσε το Ariane 4, ήταν σωστός ο κώδικας. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από το Ariane 4, που έκανε αυτό το casting χωρίς έλεγχο. Και το έκανε χωρίς έλεγχο, γιατί δεν υπήρχε επεξεργαστική ισχύ, όπως είδαμε, ή ήταν και εκτίμηση κάποιον ότι δεν θα ενεργοποιηθούν ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν το να θεωρούμε κάτι ότι είναι σωστό και να το χρησιμοποιήσουμε εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Πρέπει να ελέγχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το κώδικά μας. Και υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στην επαναχρησιμοποίηση κώδικα. Όταν βρίσκουμε ένα κώδικα, η μία προσέγγιση είναι ότι το software είναι σωστό μέχρι να βρεθεί κάποιο bug. Και η άλλη απέτηση, η άλλη μάλλον αντιμετώπιση, το software είναι γεμάτο bugs, οπότε πρέπει να κάνω όλους τους ελέγχους για να αποφανθώ ότι είναι ορθό. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Αν ο κώδικας που βρίσκουμε θεωρούμε ότι έχει bugs και πρέπει να τα βρούμε, ή ότι είναι σωστός και δεν έχει bugs. Τέλος πάντων, είναι προσεγγίσεις. Καλό είναι να ακολουθούμε το ότι έχει bugs. Σας έχω πει εγώ, όλοι οι κώδικες έχουν bugs. Δηλαδή, και οι κώδικες που γράφω και εγώ, δεν γράφω ανάθεση κώδικα. Και βρίσκω bug που σε κομμάτια κώδικα που είχα γράψει πριν
πολλά έτη. Δηλαδή, π.χ. για το σύστημα administration, για σκριπτάκια διαχείριση του συστήματος, τυχαίνει να ενεργοποιείται μια κατάσταση η οποία δεν την είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει σε ένα σύστημα. Δηλαδή, όχι μια απλή κατάσταση ότι π.χ. έχουμε παραπάνω αριθμό διεργασιών, όχι κάτι τέτοιο. Κάτι που το ένα οδηγεί στο άλλο, που το οδηγεί στο άλλο, δηλαδή μια σειρά από προωθήσεις αυτής της κατάστασης, δηλαδή ένα λάθος που ενεργοποιεί κάποια διαδικασία, που αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί για ένα άλλο κομμάτι κώδικα κτλ. Και στο τέλος το σύστημα π.χ. κολλάει. Ενώ δεν θα έπρεπε να κολλήσει αν ήταν ο κώδικας αλάνθαστος. Γι' αυτό εγώ όταν βλέπω μια δυσλειτουργία στο σύστημα, καταγίνεται πατάω από το reboot. Αρχίζω το forensic analysis. Δηλαδή πάντα πρέπει, όπως και το debugging, να δούμε γιατί συνέβη και αυτό. Το να πατήσουμε ένα reset και να επανέλθουν όλα στην κανονικότητα είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας προγραμματιστής. Όσο δε ένα προγραμματιστής σωματωμένων συστημάτων. Πρέπει να κάνει μία ανάλυση όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται, να ελέγξει εννοείται και το hardware βέβαια, αλλά και το software, για να μπορέσει να καταλάβει το τι έχει συμβεί. Ως διαχειριστής συστημάτων εδώ στο τμήμα μας, σας έχω πει, ίσως και στα λειτουργικά, ότι έχουν συμβεί κάποιες φορές hacking σε server του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ή τρεις ή τέσσερις φορές έχουν γίνει hacking, όπου οφειλόταν σε παραλήψεις, κάποιες φορές ήταν παραλήψεις των sysadmin των φοιτητών. Κάποια στιγμή έδινα κωδικούς root σε φοιτητές για να μάθουν τη διαχείριση, αλλά βάζανε κάτι πολύ από τους κωδικούς και αυτό είχε συνέπεια μια φορά να φάνε κάποιοι το ζαχώρα, γιατί είχαν βάλει κωδικό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Δεν δίνω πια κωδικούς root σε αυτά τα συστήματα, γιατί είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και δεν πρέπει να κάποιος άπειρος να μαθαίνει σε αυτά τα συστήματα, γιατί δημιουργείται δυσλειτουργία. Από την άλλη, βέβαια, κάποιες φορές μπήκανε από εγκατάσταση κάποιου προγράμματος, δηλαδή web program, που είχε προβλήματα και τέλος πάντων μπόρεσαν και τα εκμεταλλεύτηκαν. Κάθε φορά όμως που μόλις ανακαλύπτω εγώ κάτι τέτοιο, δεν πατάω reboot. Αρχίζω και ψάχνω με εργαλεία, LSOC, NetStat, ψάχνω όλα τα αρχεία να δω τι έχουν αλλάξει κτλ. Να δω ακριβώς τι έχει κάνει. Κοιτάω τι σπιτάμε το traffic, τι αλλάζει, τι επικοινωνεί, τι δεδομένα στέλνει. Και αφού έχω μια πλήρη εικόνα και εκτίμηση του τι έχει συμβεί, τότε προβαίνω στις κατάλληλες ενέργειες αποκατάστασης του συστήματος. Γι' αυτό και εσείς ως προγραμματιστές και ως σχεδιαστές ενσωματωμένων συστημάτων, θα πρέπει να έχετε μια τέτοια στάση. Μια στάση, αυτό που είναι, ξαναλέω, forensic analysis. Μια ανάλυση, το forensic τώρα στα ελληνικά, έχω πορεία πώς λέγεται, αλλά θα σας το πω τώρα, γιατί στο Google το γράφω. Βέβαια το Google δεν βοηθάει και πολύ, γιατί κοιτάξτε, το forensic το γράφει δικανικός. Αν έχετε κάποια καλύτερη ερμηνεία, βέβαια δεν είναι δικανικός. Δικανικός με τα δικαστήρια συνδέεται. Για μένα το forensic είναι κάτι άλλο. Είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε ακριβώς, να εκδηλατήσουμε τα προβλήματα και να αποκτήσουμε ένα insight, μια εσωτερική γνώση του συστήματος, γιατί συνέβη και κάτι. Τώρα το δικανικό δεν μου αρέσει αυτή η μετάφραση. Βέβαια, αν έχετε και εσείς κάτι να γράψετε, ναι, εγκληματολογικό, ιατροδικαστικό. Και όσο καταλαβαίνετε τι σημαίνει, πάντως για μένα είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τα δικαστήρια. Όταν κάνω εγώ forensic ανάλυση στο σύστημά μου, κάνω μια ανάλυση για να ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Μια ανάλυση εις βάθος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βλέπουμε εδώ την πορεία που ακολουθούμε. Απαιτήσεις περιορισμοί, σχεδίαση. Λειτουργική επαλήθευση, είναι εντάξει η λειτουργική επαλήθευση. Αν δεν είναι εντάξει, γυρίζουμε πάλι στο προηγούμενο στάδιο της σχεδίασης. Έχουμε συνεπώς μία επανάληψη της σχεδιαστικής προσπάθειας σε περίπτωση που έχουμε αποτυχία στο πλάνο ελέγχου. Στη συνέχεια μπορούμε να ακολουθήσουμε προς τη σύνθεση, επαλήθευση και το καθεξής.
Σε περίπτωση που θέλουμε να ακολουθήσουμε μια μεθοδολογία σχεδίασης για RTL, για System on Chip, δηλαδή για συμμετωμένο σύστημα εντός ελοκληρωμένου κυκλώματος, τύπου RTL, Register Transfer Level, θα χρησιμοποιήσουμε τη σύνθεση. Το σύνθεση, θα το δούμε βέβαια και μετά το Πάσχα, με τα αντίστοιχα προγράμματα, είναι η μετατροπή ενός VHDL κώδικα σε μορφή συνθέσιμη, δηλαδή σε μορφή που μπορεί είτε να κατασκευαστεί σε ASIC, είτε να προγραμματίσει ένα FPGA. Δεν μπορούν να συνδεθούν όλοι, να συνδεθούν όλοι σε διασμοί, αυτό σας είχα πει στη VHDL, αποφεύγουμε κάποιες λειτουργίες όπου δεν οδηγούν σε συνθέσιμο κώδικα, απαιτεί πληροφορία σχετικά με τεχνολογία ελευθύνσης και επιλέγονται θεμελιώδη στοιχεία από τη διαθέσιμη βιβλιοθήκη στοιχείων. Απαιτείται βέβαια και κάποια ανάλυση. Όπως βλέπετε, εργαλείο στατικής χρονικής ανάλυσης, το static analysis που είχαμε δει, ένας σχεδιαστής πρέπει να ξέρει τα εργαλεία, να χρησιμοποιεί τα εργαλεία. Δεν ζούμε πια σε δεκαετίες πίσω που δεν υπήρχαν εργαλεία, ευτυχώς. Αλλά και δυστυχώς, ευτυχώς έχουμε πολλά εργαλεία, δυστυχώς έχουμε πολλά εργαλεία. Και γιατί λέω ευτυχώς και δυστυχώς? Γιατί ευτυχώς έχουμε πολλά εργαλεία να κάνουμε τη δουλειά μας, δυστυχώς έχουμε πραγματικά πολλά εργαλεία και χανόμαστε στα πολλά εργαλεία και τελικά υπάρχει ένα χάος εκεί έξω που πρέπει να το ψάξουμε πολύ περισσότερο για το ποια εργαλεία τελικά θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν μπορούμε ασφαλώς να χρησιμοποιήσουμε όλα ή να τα αγοράσουμε όλα. Έχουμε και μεγάλο κόστος στα εργαλεία σχεδίασης. Γι' αυτό σας λέω, ευτυχώς και δυστυχώς έχουμε πολλά εργαλεία. Το οποίο είναι και λίγο οξύμορο, ευτυχώς και δυστυχώς. Λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εργαλείο προωθέτηση, προπάνω για εκτίμηση επιφάνειας σχεδίασης και ένας ελεκτής ισοδυναμίας, κυβέλεσσα, επιβεβαιώνει τη λειτουργία. Κυβέλεσσα, checker, τι σημαίνει, εκτελείται αυτό που έχουμε σχεδιάσει με τα inputs που έχουμε δώσει και ελέγχουμε με το πλάνο ελέγχου τα outputs και αποφασίζουμε κατά πόσο έχουμε ορθή σχεδίαση. Στη συνέχεια έχουμε τη φυσική υλοποίηση, δημιουργεί πληροφορίες που απαιτούνται για τη συσκευή του κυκλώματος, εξαρτάται από κάθε φορά από την τεχνολογία στόχο. ASIC και FPGA, δύο τεχνολογίες. ASIC είναι Application Specific Integrated Circuit, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που έχει κατασκευαστεί ή για ένα συγκεκριμένο σκοπό, και αυτό για παράδειγμα το βλέπουμε σε συγκεκριμένες υπομονές, όπως και το Bitcoin. Θέλει κάποιος να κάνει mining κρυπτονομίσματα. Υπάρχουν ειδικοί επεξεργασίες τύπου ASIC, που η μόνη εργασία που κάνουν και τίποτα άλλο είναι να βρίσκουν κρυπτονομίσματα που είναι πολύ πιο γρήγορη εκτέλεση από έναν κλασικό επεξεργαστή. Γιατί το μόνο που κάνουν είναι μια συγκεκριμένη λειτουργία έβρεσης κρυπτονομισμάτων. Ενώ οι επεξεργαστές έχουν ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και όσο περισσότερη ευελιξία έχει ένα σύστημα, τόσο μειωμένες επιδόσεις έχει προς ένα αντίστοιχο που έχει μόνο μία λειτουργία. Και υπάρχουν και τα FPGA, είδαμε και στο εργαστήριο το ZIM, που είναι υλοποιείται σε μια πλακέτα PIN, Xilinx PIN. FPGA, Floating Point Gate Array, μπορούμε να γράψουμε VHDL και να την συνθέσουμε και να την μεταφέρουμε σε FPGA, που είναι Field Programmable Gate Array, δηλαδή εντός του πεδίου, εντός του εργαστηρίου, εντός του χώρου μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε πάνω στο ολοκληρωμένο αυτό κύκλωμα το δικό μας σχεδιασμό. Δεν χρειάζεται να το στείλουμε σε κάποιο εργοστάσιο. Και οι δύο τεχνολογίες έχουν κοινά βήματα, τα οποία υλοποιούνται με εξειδικευμένα εργαλεία. Δεν μπορούμε πια μόνοι μας να ασχολούμαστε, εννοώ μόνοι μας, εννοώ από το μηδέν. Πια απαιτούνται εξειδικευμένα εργαλεία, όπως για παράδειγμα, εργαλείο που κάνει το mapping, αντιστοίχηση των ποινών σε συγκεκριμένους πόρους, τοποθέτηση της ακριβής τοποθεσίας κάθε πόρου πάνω στο υλικό, δρομολογήσεις που συνδυάζονται μεταξύ τους, τα διάφορα κελιά,
επαλήθευση της φυσικής σχεδίασης και το αποτέλεσμα είναι το tape out. Έχει μείνει αυτός ο όρος, tape out, γιατί κάποτε, ενώ την σέντε της Κέιτης τότε, όταν θέλανε να υλοποιήσουν κάτι, να το κατασκευάσουν, το γράφανε σε ταινίες, tape out, και στέλνανε αυτές τις ταινίες, δηλαδή ήταν πολλά δεδομένα, δεν ήταν κάτι που μπορούσε όλος να το στείλει σε μια δισκέτα, το γράφανε σε μεγάλους δίσκους και το στέλνανε στο αντίστοιχο εργοστάσιο, στο αντίστοιχο Foundry, και το κατασκεύαζαν. Και όταν έλεγε ο άλλος, είμαστε στο tape out, δηλαδή το στείλαμε. Στείλαμε τις μπομπίνες με τη μαγνητική ταινία, με όλα αυτά τα δεδομένα για να το κατασκευάσουμε. Που έχουν όλες τις πληροφορίες σχεδίασης. Και έχει μείνει και σήμερα μας ο όρος. Tape out. Βέβαια, πια δεν θα το λέγαμε tape out, θα το λέγαμε email, όχι email, είναι αρκετά gigabyte, ίσως θα έχει πρόβλημα. Dropbox out, που π.χ. Απλώς το στέλνουμε με κάποιο τρόπο στο εργοστάσιο. Τελευταία βήματα είναι η κατασκευή και η δοκιμή. Γίνεται η κατασκευή και η δοκιμή στο εργοστάσιο. Δοκιμή κάνει και στο εργοστάσιο για τα βασικά pins, αλλά εννοείται όταν μετά μας έρθουν πίσω τα τσιπάκια θα πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Στο ASIC, επειδή κατασκευάζονται σε συγκεκριμένο εργοστάσιο, δεν μπορούμε σπίτι μας να κατασκευάσουμε ASIC, γίνεται από το εργοστάσιο η δοκιμή για τα βασικά pins και με το FPGA, η τεχνολογία FPGA, γίνεται επί τόπου από το σχεδιαστή κατά τη διάρκεια σχεδίασης. Γιατί είπαμε το FPGA είναι full programmable data. Μπορεί κάποιος μόνος στο εργαστήριό του να σχεδιάζει, να το δοκιμάσει. Επαλήθευση συστήματος. Απαιτείται λοιπόν ένα σχέδιο επαλήθευσης συστήματος που προσδιορίζει ποια τμήματα θα επαλήθευτούν, εξέταση ιεραρχίας, ποια λειτουργικότητα των προδιαγραφών, πώς θα γίνει η επαλήθευση, ποια είναι τα διανύσματα ελέγχου, ποια τα διανύσματα εξόδου και το καθεξής. Και ισχύει και αυτό ότι αν έστω και ένα δομοστοιχείο είναι σφαλμένο, δηλαδή έστω έχουμε 10 κομμάτια, αν το ένα είναι προβληματικό, τότε σίγουρα όλο το σύστημα είναι προβληματικό. Αλλά δεν ισχύει το αντίθετο, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αν όλα είναι σωστά, τότε το σύστημα είναι σωστό, γιατί όπως είδαμε πριν στον πύραυλο, το IRS σύστημα λειτουργούσε σωστά, τέλος πάντων, για το για τις προηγούμενες αποστολές. Το σωματωμένο σύστημα υπολογιστής λειτουργούσε και αυτό σωστά για τις προηγούμενες αποστολές, για τις αποστολές, αλλά ο συνδυασμός τους ήταν εκρηκτικός. Γιατί το ένα σύστημα έστελνε δεδομένα του standard error στο διάβλο, είχε εξαίρεση, όπως είδαμε δεν τα πήρε σωστά και έγινε αυτό το πρόβλημα. Άρα πρέπει να έχουμε και επικύρωση σε επίπεδο συστήματος, όχι μόνο επικύρωση ανακομπώνεται. Όσο πιο πολύπλοκο ένα σύστημα, τόσο πιο δύσκολο και δαπανηλή είναι η πλήρης επαλήθευση. Το είδαμε στο δυστύχημα πριν, στο ατύχημα μάλλον, που έγινε το 96. Η χρονιά που ξεκίνησε ο Michael Jackson με την περιοδία του. Λοιπόν, χρησιμοποιείται ο όρος κάλυψη, το coverage. Και είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα εργαλεία κάλυψη, όπως κάλυψη κώδικα με το G-Code. Ποιες γραμμές εκτελέστηκαν, ποιες δοκιμές, κάλυψη λειτουργίας, ποιες λειτουργίες επιβεβαιώθηκαν ότι είναι ορθές και το καθεξής. Πρώτη επαλήθευση που μπορούμε να κάνουμε σε ένα σύστημα είναι η κατευθυνόμενη δοκιμή, όπου δίνουμε inputs και ελέγχουμε τα outputs. Αυτό είναι κατευθυνόμενο. Εμείς το κατευθύνουμε. Το άλλο είναι το random. Δίνουμε τυχαία διανύσματα στην είσοδο και έχουμε προϋπολογίσει ή υπολογίζουμε με έναν άλλο τρόπο, ας πούμε με ένα Python μοντέλο, τα αποτελέσματα στην έξοδο και τα συγκρίνουμε. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τα τυχαία αυτά διανύσματα εισόδου να βγάζουν κάποιο νόημα. Γιατί αλλιώς, αν είναι τελείως άκυρα,
θα γίνει αυτό που ονομάζουμε το GIGO. Garbage in, garbage out. Δηλαδή βάζουμε σκουπίδια σε ένα σύστημα, θα βγάλει σκουπίδια. Και αυτό δεν το θέλουμε. Εκτός της προσομοίωσης, μπορούμε να έχουμε και μια τυπική επαλήθευση. Formal verification. Υπάρχουν ειδικές γλώσσες για verification. Και τώρα για τη δοκιμή, να σας πω ότι συμφοιτητές, συνάδελφοί σας πια, γιατί πήραν το δίπλωμα, διπλωματούχοι του τμήματος, δουλεύουν σε εταιρείες, σε αναπτυκτικότητα, άλλοι σε δοκιμές προγραμμάτων, που κάνουν unit testing, όπως ονομάζεται. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι γράφουν το κώδικα και αυτοί γράφουν με κατάλληλα modules τα σενάρια δοκιμής για την επαλήθευση του συστήματος. Η ταυτόχρονη σχεδίαση υλικού και λογισμικού είναι λοιπόν η συσχεδίαση υλικού λογισμικού και απαιτείται μια απόφαση για το τι θα υλοποιήσουμε στο υλικό και τι θα υλοποιήσουμε στο λογισμικό. Απαιτείται το partition. Η υλοποίηση λοιπόν ταυτόχρονα και του hardware και του software. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσομοιωτές ή αφηρημένα μοντέλα συμπεριφοράς του υλικού. Ένα τυπικό flow σχεδιασμού υλικού και λογισμικού λοιπόν, έχουμε εδώ το partitioning, από που αποφασίσουμε τι θα υλοποιήσουμε στο hardware και τι θα υλοποιήσουμε στο software και κάνουμε, όπως βλέπετε, δοκιμή το καθένα ξεχωριστά και άμα έχουμε αποτύχει, ξαναγυρίζουμε στο διαμέρισμα για να δούμε πως τελικά κάποια λειτουργικότητα πρέπει να μεταφερθεί από το hardware στο software ή πίσω, ή ανάποδα, δηλαδή, την άπαλη. Κάνουμε την κατασκευή, τη δοκιμή, έχουμε μία επαλήθευση και των δύο μαζί. Συνήθως, βέβαια, όταν καταλήξουμε σε ένα prototype, δεν σταματάμε σε αυτό το prototype, αλλά συνεχίζουμε προς την βελτίωση. Τι μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε, επιφάνεια. Να πιάνει μικρότερο φούρνο. Να έχει καλύτερο χρονισμό, κατανάλωση ενέργειας, κατανάλωση ισχύως. Είπαμε, η κατανάλωση ισχύως είναι στιγμιαία ισχύς, ενώ η ενέργεια είναι σε βάθος χρόνου. Οι αποφάσεις λοιπόν επηρεάζουν τα μετρικά, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αρχικά τα ενσωματωμένα συστήματα κατασκευάζονται με μια διακριτή λογική, TTL λογική. Ήταν η σειρά 74.000. Υπήρχαν στοιχεία λοιπόν, στοιχεία καταχωρητές, αφριστές, βασικές πύλες, boolean λογικής. Δηλαδή η σειρά 74.000 έχει πάρα, έχει πάρα πολλά μέλη και μπορούσε κάποιος με όλα αυτά τα μέλη να φτιάξει ένα πλήρε σύστημα. Να έχει τη μνήμη, την έπρον, να έχει μια αρχιτεκτονική λογική μονάδα παίρνοντας π.χ. κάποιον αθρηστή, ένα τσιπάκι αθρηστή, να παίρνει άλλο τσιπάκι με κάποιες πύλες, να συνδέει όλα αυτά μεταξύ τους και να δημιουργήσει ένα ενσωματωμένο σύστημα όπου είχε αυτή τη δυνατότητα να λειτουργεί με διακριτά στοιχεία. Το ονομάζονταν τρανζίστορ logic. Πλήθος από λειτουργίες, ψηφιακές πύλες, flip-flop, μετρητές, απομονωτές και κατανάλωση, είχαν βέβαια μία αυξημένη κατανάλωση ενέργεια γιατί είναι ξεχωριστά στοιχεία και είχε ως συνέπεια κάθε φορά να πρέπει να ενισχύεται το σήμα για να πάει στην πλακέτα και να φτάσει το άλλο τσιπάκι και το κάθε εξής. Υπάρχουν λοιπόν πολλές εναλλακτικές υλοποιήσεις. Ως προς την ευελιξία βλέπουμε, όσο πιο ψηλή ευελιξία έχουμε γενικού σκοπού, μετά ψηφιακή επεξεργασία σήματος όπως DSP, εξειδικευμένη επεξεργασία σήματος, FPGA, εξειδικευμένη από την εφαρμογή και βελτιστοποιημένα στο φυσικό επίπεδο. Εδώ βλέπουμε την ευελιξία, ότι αυξάνεται προς το πάνω, γι' αυτό οι επεξεργασίες γενικού σκοπού μας παρέχουν τη μέγιστη ευελιξία, γι' αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να εκτελέσουμε οτιδήποτε software. Από παιχνίδια, βλέπουμε βίντεο, να εκτελούμε άλλο λειτουργικό σύστημα, έχει τη μεγαλύτερη ευελιξία. Ενώ σε αυτό εδώ τέτοιο, εδώ έχουμε τη χαμηλότερη ευελιξία. Και οι επιδόσεις, όπως βλέπετε, όσο λιγότερη ευελιξία έχουμε, τόσο περισσότερες και τόσο αυξημένες επιδόσεις έχουμε.
Δηλαδή αυτό το AIDS που είναι για παράδειγμα ένα bitcoin miner έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις από εξαιρετικές γενικού σκοπού. Και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή η ευελιξία συνδέεται με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας λοιπόν θέλουμε ένα AIDS. Και εδώ είναι το AIDS σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ελάχιστη ευελιξία, δεν έχει ευελιξία, τίποτα. Κάνει μία συγκεκριμένη λειτουργία όλο και όλο. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και αυξημένες επιδόσεις. Και κινούμαστε πάνω σε αυτό εδώ, σε αυτή εδώ και η καμπύλη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Είναι 2,5 ώρα για 10 λεπτά. Οπότε και 41, συνδεθείτε πάλι. Ή τουλάχιστον παραμείνετε online. Και θα συνεχίσουμε με το εργαστήριο που θα σας δοθούν οδηγίες με το NDS. Διάλειμμα λοιπόν 10 λεπτών.